Γεια, κορίτσια. Γεια. Yeah. Γεια σου, Μπόκα. Να σας κεράσω κάτι. Σοβαρά, θα μας κεράσεις? Ναι, σοβαρά. Ωραία, πάμε στο μπουφέ. Όχι στο μπουφέ, στην πισίνα. Σας προσκαλώ για κολύμπι. Μπορείτε να πιείτε όσο νερό θέλετε. Πάμε. Άντε, βλάκα. Παράτα μας, Μπόκα, έχουμε γυμναστική τώρα. Για να κάνουν γυμναστική, πρέπει πρώτα να αλλάξουν. Κύριε Ρογγέλιο, τυράκι, σαλαμάκι και το βερμούτ. Ευχαριστώ. Χρειάζεστε κάτι άλλο, κύριε Ρογγέλιο? Όχι, 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 όχι. Ό,τι πεις εσύ. Αν χρειαστείς κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σου. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Μήπως θες ένα καφεδάκι? Όχι, όχι, θα πιω ένα βερμούτ. Ίσως αργότερα τότε. Ναι, ίσως. Τώρα που κουβεντιάζουμε. Δεν κουβεντιάζουμε τα ρούσα. Να σκουβεντιάσουμε τότε. Εντάξει. Γιατί θες να μιλήσουμε? Εγώ θα ήθελα. Εσύ που είσαι τόσο καλός, τόσο έξυπνος, τόσο αρενοπός. Παρούσα, τι θες να μου πουλήσεις? Δεν πουλάω. Λοιπόν, θα σου το πω. Γιατί δεν πείθεις τον κύριο Λουτσέρο να με βάλει να παίξω στον αγώνα? Κοίτα, εγώ είμαι ο πρόεδρος της Λέσχης. Ο Λουτσέρο είναι ο τεχνικός διευθυντής και οι πρόεδροι των Λεσχών δεν ανακατεύονται στις αποφάσεις των τεχνικών. Εσύ δεν θα γίνεις ποτέ στέλεχος της UEFA. Ναι. Καρμενισίτα, έχεις επισκέψεις. Ποιες είναι? Γεια. Γκαστόν, τι ωραία, ήρθες να με δεις. Φυσικά, δεν γινόταν να μην έρθουμε. Έλα. Γεια σου, Καρμενσίτα. Τι κάνεις? Έλα, Τόμας, γιατί όχι? Αυτό που έχουμε θέλω να μείνει μεταξύ μας. Τελείωσε. Δεν θέλω να το πει σε κανέναν. Είναι μυστικό, Ειρήνα. Γιατί είναι μυστικό? Είμαι προληπτικός, αυτό είναι. Κάθε φορά που λέω ότι έχω κορίτσι, χωρίζω. Αυτή τη φορά δεν θα γίνει. Όχι, βέβαια. Μ' αρέσει αυτό που φοράς. Ναι, είναι καινούριο. Υπέροχο. Σήκω, κάνε μια στροφή να σε δω. Σ' αρέσει? Είσαι κούκλα, Ειρήνα. Πήρα και καινούριο μαγιό. Θέλεις να το δεις? Ναι. Αλλά πάνω σου. Πάνω το βάλω και έρχομαι.
Τόμας, ήρθες να με δεις? Ναι, ήρθα να σε δω, Λουτσιάνα. Ξέρεις τι σκεφτόμουν, Τόμας? Γιατί δεν μπορώ να το πω στα κορίτσια ότι τα έχουμε εμείς? Είμαι προληπτικός. Κάθε φορά που λέω ότι έχω κορίτσι, τα χαλάμε. Ναι, και εμένα με τρομάζει αυτό. Α, αγόρασα καινούργια φόρμα γυμναστικής. Α, ναι. Πάω να τη βάλω. Θέλω να είσαι ο πρώτος που θα τη δεις. Όχι, κάποια άλλη μέρα. Έλα, δεν θα αργήσω. Και τώρα τι θα κάνω? Ρόκι, τελικά θα συναντηθείς με την περίφημη θεία του Ταρούσα? Ναι, υποθέτω πως ναι. Μη μιλάτε τόσο και παίξτε. Η σειρά σου. Η σειρά σου, Λουτζέρο. Α, Ρόκι. Τώρα που λέμε για τον Ταρούσα, γιατί δεν τον αφήνεις να παίξει? Άλλαξε και τα δικά σου μυαλά ο μικρός. Ο μικρός παίζει πολύ καλά, το ξέρεις αυτό? Ε? Ναι, αλλά είναι πολύ μικρός, φίλε μου. Μπορεί να χτυπήσει. Μικρός είναι. Τι θα γίνει, θα παίξετε ή θα μιλάτε? Έλα, έλα, Λουτζέρο. Ναι, τι παίζουμε? Έλα τώρα. Γιατί κάθεσαι έτσι? Τι σου συμβαίνει? Μου συμβαίνει... κάτι ξέχασα. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Αφού χάσαμε τόσους παίκτες, γιατί δεν λέμε στους αντιπάλους να μας δανείσουν ένα? Ε? Σταμάτα, κουφιό κέφαλε. Πιστεύεις ότι θα μας δανείσουν παίκτη τους? Γιατί όχι? Αν έχουν το μυαλό στα πόδια, πρέπει να μας βοηθήσουν, ε! Γεια σας! Έτσι μ' αρέσετε, να διασκεδάζετε. Έτσι σας χαίρομαι. Οι άλλοι είναι που θα διασκεδάσουν. Θα μας βάλουν τουλάχιστον 5 γκολ. Ξέρεις τι μ' αρέσει εσένα, Κόκκι? Τι? Η αισιοδοξία σου. Όχι, κύριε Λουτζέρο. Είναι αλήθεια. Είμαστε χαμένοι. Και το χειρότερο είναι ότι θα παίζει το νούμερο 10 ο Χερμάν Καράι. Τι κάνει ο Χερμάν Καράι? Τα σπάει. Α, ναι, τα σπάει, τότε θα πληρώσει. Ας μιλήσουμε σοβαρά. Παιδιά, σας το έχω πει χίλιες φορές. Όταν είσαστε στο γήπεδο... Πρέπει να διασκεδάζουμε. Έτσι. Τότε πρέπει να παίξω κι εγώ. Όταν παίζω, διασκεδάζω σαν τρελός. Α, ναι. Το ξέρεις, κύριε Λουτσέρο. Τι? Δίνω πάσα και γελάω. Παίρνω πάσα και γελάω. Μας βάζουν γκολ και γελάω. Είδες, με απέβαλαν και γελάω. Πονάς πολύ? Όχι, δηλαδή λίγο. Μόνο όταν κουνάω το πόδι μου. Άρα μπορείς να παίξεις το Σάββατο. Έτσι κι αλλιώς δεν κουνιέσαι καθόλου. Μόκα, μην γίνεσαι κακός. Δεν είμαι κακός, λέω την αλήθεια. Τελευταία κάθεσαι συνεχώς στον πάγκο. Τι θα κάνουμε, θα πάμε στο πάρτι της Κριστίνας όλοι μαζί μετά τον αγώνα? Δεν ξέρω, θα δούμε. Θα είναι ένα φοβερό Σάββατο, αγώνας και μετά πάρτι. Ε, Μπόκα, γιατί ανησυχείς, για τον αγώνα? Όχι, για το πάρτι. Ηρέμησε, χοντρέ, θα έχει φαγητό. Όχι, σκέφτομαι το δώρο. Πρέπει να αγοράσω κάτι για την Κριστίνα. Τι να κάνω? Σιγά το πράγμα, πάρτες οτιδήποτε και τελείωσε. Όχι, δεν τις παίρνω ό,τι να είναι. Πρέπει να κάνω ένα ξεχωριστό δώρο στην Κριστίνα. Γιατί και αυτή είναι ξεχωριστή. Είναι τόσο καλή, τόσο όμορφη. Σκάσε, χοντρέ, θα σε πάρουν χαμπάρι. Για ποιο πράγμα? Ότι η Κριστίνα σ' ανοίγει την όρεξη. Πίστεψέ με, δεν ξέρω τι να πάρω στην Κριστίνα. Ε, Ρόκι, τι δώρο να της πάρω? Μπλούζες έχει. Έχει ολόκληρη συλλογή. Τζιν. Τζιν? Όχι, δεν γίνεται. Το τζιν πρέπει να το δοκιμάσει. Δεν μπορώ να το πάρω έτσι. Κούκλα? Είναι λίγο μεγάλη για κούκλες. Επιτραπέζια δεν παίζει. Βοήθαμε, Ρόκι. Πες μου, τι να της πάρω? Γιατί δεν μιλάς μαζί της? Τι? Τρελάθηκες? Γιατί? Μα τι λες? Το δώρο πρέπει να είναι έκπληξη. Δεν μπορώ να ρωτήσω την Κριστίνα τι δώρο θέλει. Όχι, πρέπει να της κάνω έκπληξη, Ρόκι. Αυτό όχι, είναι όχι, το θέμα. Όχι, δεν με κατάλαβες. Δεν με κατάλαβες, Μπέτι. Να της μιλήσεις και να της πεις ότι είσαι η μαμά της. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στο κορίτσι. Άσε. Μη με βοηθάς, Ρόκι. Αλήθεια, Καρμενσίτα. Δεν ήθελα να γιορτάσω τα γενέθλιά μου χωρίς εσένα. Έλα, Κριστίνα, σε παρακαλώ, μην ανησυχείς. Αν δεν τα γιορτάσεις, θα θυμώσω. Εντάξει, αλλά σου υπόσχομαι ότι μόλις σβήσω τα κεριά, θα έρθουμε όλοι εδώ να σου φέρουμε ένα κομμάτι τούρτα.